Γνωρίζεις που είναι τώρα αυτή η κοπέλα που βλέπουμε εδώ στη ζωντανή μας σύνδεση, ποιο βλέπω σημείο. Το Ευρώπη πρέπει να είναι η Φραγκφούρτη, η έδρα της... Φραγκφούρτη, λοιπόν, ζωντανή σύνδεση με Φραγκφούρτη. Εκεί βρίσκεται η κυρία Ειρήνη Πυράκη, ζωντανή σύνδεση, κριτικιά, η οποία ζει τα τελευταία χρόνια στη Φραγκφούρτη, είναι στέλεχος, επιτυχημένο στέλεχος από τα μεγαλοστελέχη της Φραγκφούρτης στον ξενοδοχειακό κλάδο. Καλησπέρα από Ηράκλειο, καλησπέρα από Κρήτη. Καλησπέρα από Φραγκφούρτη. Είμαστε στο πόλο του Ευρώ, εδώ που χτυπάει η καρδιά. Κέντρο της Ευρώπης, πολλά φιλιά από μένα. Πώς είστε? Εμείς καλά είμαστε. Εσύ πώς νιώθεις μακριά από την Κρήτη? Μου λείπει η Κρήτη πολύ. Αλλά είμαι καλά. Είμαι πολύ καλά στη Φραγκφούρτη. Είμαι πολύ ευχαριστημένη. Νιώθω πλήρης. Είσαι πόσα χρόνια εκεί? Είμαι εδώ και 6 χρόνια στη Φραγκφούρτη. Και ασχολούμαι με τα ξενοδοχειακά. Είμαι στο κομμάτι των πωλήσεων και του μάρκετινγκ. Εδώ και 10 χρόνια στα ξενοδοχεία, πρώτα στην Κρήτη, σε πεντάστερα ριζόρτ τη Χερσονήσου. Και μετά αποφάσισα να έρθω στη Φραγκφούρτη για να κυνηγήσω και το όνειρό μου στο εξωτερικό. Είσαι μια κοπέλα η οποία αναζήτησε λοιπόν την τύχη της στο εξωτερικό, σπούδασε, τελείωσε στην Ελλάδα, πήγε στο εξωτερικό. Έχεις μετανιώσει για αυτή σου την κίνηση? Και αν σκέφτεσαι να ξαναγυρίσεις κάποια στιγμή πίσω? Έχεις παντρευτεί, βέβαια, ζεις με τον άντρα σου, αυτό λέει το ρεπορτάζ μου. Ναι, σωστά. Σπούδασα στην Ελλάδα γερμανική φιλολογία και η αγάπη μου για τη γλώσσα με έφερε στη Φραγκφούρτη. Ήταν ένα όνειρο που είχα από μικρή. Οπότε για το άμεσο μέλλον δεν σκέφτομαι να γυρίσω, να επιστρέψω στην Ελλάδα. Έχω μέλλον μπροστά μου εδώ, στα ξενοδοχειακά. Και μαζί με τον σύζυγό μου θα μείνουμε για πολλά ακόμα χρόνια, νομίζω. Πώς είναι... Και μας λείπει ο ευλογημένος τόπος της Κρήτης, μας λείπει πολύ. Το κλίμα αυτή τη στιγμή στη Φραγκφούρτη πώς είναι λόγω και της πανδημίας? Προσέχουν εκεί, υπάρχουν περιοριστικά μέτρα? Η χρήση της μάσκας δεν είναι υποχρεωτική αυτή τη στιγμή στους, στους κοινόχρηστους χώρους. Είναι μόνο στους κλειστούς χώρους. Σαφέστατα, οικονομικά έχει επηρεάσει και τη Γερμανία, όπως όλη την Ευρώπη και όλο τον κόσμο. Και συγκεκριμένα στο ξενοδοχείο που ασχολούμαι εγώ, είναι σε μεγάλη κρίση. Επίσημες πηγές λένε ότι μέχρι το τέλος του έτους, το 1/4 των επιχειρήσεων θα αναγκαστούν να υποβάλουν αίτηση πτώχευσης, δυστυχώς. Και πώς αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι της Φραγκφούρτης, που η Γερμανία είναι από τους καλύτερους τουρίστες στην Κρήτη, το γεγονός ότι φέτος ήταν πολύ περιορισμένα τα πράγματα όσον αφορά στην ταξιδιωτική κίνηση? Τους έχει λείψει το νησί μας? Οι Γερμανοί είναι κατεξοχήν λάτρεις της Κρήτης και της Ελλάδας. Πολλοί από αυτούς δεν μπόρεσαν να ταξιδέψουν φέτος. Περισσότερο αυτοί που έχουν οικογένεια και η μεγαλύτερη σε ηλικία. Αλλά θεωρώ ότι οι νεότεροι επέλεξαν και αυτή τη χώρα. Ειρήνη, σου μιλάω και στον Ενικό. Λοιπόν, υπάρχει κάποιος οπερατέρ ο οποίος κρατάει το κινητό, αν υπάρχει, θα του πεις να κατεβάσει λίγο, να κατεβάσει λίγο το κινητό προς τα κάτω. Εκεί. Τέλεια. Βέβαια, βλέπαμε το ευρώ. Τέλεια. Να, έτσι, νομίζω το πλάνο έγινε ακόμα καλύτερο. Καλύτερα, τέλεια. Ναι, αλλά θεωρώ ότι ακόμα και φέτος οι Γερμανοί μας προτίμησαν την Ελλάδα και την Κρήτη. Είναι κλασικά... Κλασικός προορισμός η Κρήτη για τους Γερμανούς, τον αγαπούν πολύ. Το ευρώ το οποίο το βλέπουμε σαν σύμβολο, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο πρέπει να ανησυχούμε για αν θα το έχουμε στα χέρια μας για πολύ καιρό, έτσι. Με δεδομένες τις συνέπειες της πανδημίας, ανησυχούν τους Γερμανούς αυτές? Φυσικά, υπάρχει μεγάλη ανησυχία. Και ως προς και στον οικονομικό τομέα, αλλά και κοινωνικά, έχει πολλές εκφάνσεις όλο αυτό. Σε διάφορους τομείς. Είναι μέρα εκεί ακόμα, η ώρα είναι 7 και 4. Ναι. Είναι 7 και 4. Τι καιρό κάνει, πώς είναι το κλίμα εκεί, οι καιρικές συνθήκες? Είναι πολύ καλό, έχει 20 βαθμούς περίπου αυτή τη στιγμή. Όλοι τώρα έχουν φύγει από τις εταιρείες, είναι ώρα σχολάσματο. Μάλιστα. Και όπως βλέπετε εδώ έχει αρκετό κόσμο που είναι στο πάρκο. Εδώ είναι ουρανοξύστης με τα γραφεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ναι. Και εδώ πίσω είναι το νέο κτίριο της όπερας, του θεάτρου. Μάλιστα. Λοιπόν, θες να στείλεις χαιρετίσματα στην Ελλάδα σε κάποιους?
που σε βλέπουν τώρα ζωντανά. Θέλω να στείλω την αγάπη μου και τους χαιρετισμούς μου στην οικογένειά μου και σε όλους τους κριτικούς. Να είστε αισιόδοξοι. Είμαστε για τα δύσκολα και πάντα βγαίνουμε νικητές. Μπράβο, μπράβο Ειρήνη. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό βράδυ από Κρήτη. Καλό βράδυ.